Πάμε σε τυμπάκι. Ο Νίκος είναι δικός μας άνθρωπος εδώ, δεν παρεξηγεί. Έχουμε φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το τυμπάκι φοράει τα γιορτινά του λοιπόν. Είναι υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε αυτές τις εικόνες από την ενδοχώρα της Κρήτης. Το δέντρο λοιπόν, πάμε. Για να αρχίσει η σημερινή γιορτή. Να πούμε τα παιδιά όλοι μαζί. Τρία! Πριν από λίγες ημέρες και οι μοίρες φόρεσαν τα γιορτινά της, τα γιορτινά τους. Αρκετός κόσμος, μικρά παιδιά, είναι ξεχωριστές εικόνες. Ξεχωριστές εικόνες που βοηθούν βέβαια και στην ψυχολογία μας και η τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά μέσα από τον φωτισμό δρόμων, σε πλατείες, κτηρίων, έχει ένα καθοριστικό ρόλο σε μια δύσκολη συγκυρία όπως η επιδημιολογική κρίση που διανύουμε. Νίκο, μπορείς να συμμετέχεις και εσύ, να αλλάζει λίγο η ψυχολογία μας. Να αλλάζει η ψυχολογία μας, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι φέτος είναι σίγουρα μια διαφορετική χρονιά σε σχέση με την περσινή. Ας μην ξεχνάμε ότι παρόμοιες εικόνες τέτοιες δεν είχαμε τουλάχιστον πέρσι, έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όχι, δεν είχαμε. Έστω κρατώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα αυτά τέλος πάντων, τα οποία θα μας κάνουν να είμαστε σωστά όλοι εδώ υγιείς μετά. Με τα συγγενικά μας πρόσωπα, ακριβώς, τα φιλικά μας πρόσωπα. Αν μπορούμε να έχουμε και το Δήμαρχο βέβαια, το κύριο Νικολιδάκη, προκειμένου να μας μιλήσει έτσι, να μας πει για τη σημερινή εκδήλωση εκεί στο Τυμπάκι. Υπάρχει κόσμος, εντάξει, αρκετός κόσμος βέβαια, αλλά με προσοχή. Δεν επικρατεί το αδιαχώρητο βέβαια. Και ένα μπράβο εκεί στους κατοίκους. Να έχουμε τον κύριο Νικολιδάκη. Βέβαια, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να, ο κύριος Νικολιδάκης, τον βλέπουμε, χαιρετάει και τον κόσμο εκεί, δήμαρχος περιοχής. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σήμερα είπαμε πως είναι μια μέρα χαράς για τα παιδιά, μια μέρα χαράς για τους γονείς, ναι, που έχουν φέρει εδώ πέρα τα παιδιά τους. Να πούμε ότι είναι χαράς για όλους εμάς ότι φέτο τουλάχιστον είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι πέρσι. Και έτσι θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και του χρόνου τα Χριστούγεννα να είναι ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις στο επόμενο διάστημα που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο σας, κάποιες περιοχές, κάποιες στολισμοί? Είδαμε μοίρες, είδαμε στο Τυμπάκι. Θα έχουμε την Παρασκευή και στο Ζαρό, στο κέντρο του πρώην Δήμου Ζαρού, στην πόλη του Ζαρού. Ναι. Και μετά θεωρώ ότι σταματάμε τις εκδηλώσεις που έχουμε για φέτο, γιατί όπως εσείς ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι ακόμα τόσο καλά, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερες εκδηλώσεις από όσες θα θέλαμε. Υπάρχουν κρούσματα στην περιοχή σας, Δήμαρχε? Είναι διαχειρίσιμη κατάσταση? Όχι, αυτή την περίοδο είναι αρκετά διαχειρίσιμη. Ευτυχώς είναι αρκετά διαχειρίσιμη η κατάσταση. Μακάρι να προχωρήσουμε έτσι, ειλικρινά. Αλλά είπαμε, για να προχωρήσουμε έτσι πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί, γιατί τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει. Τώρα με την Όμικρον έχουν αρχίσει πάλι και ζορίζουν τα πράγματα. Μάλιστα, προσοχή λοιπόν, προσοχή. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο. Να μπορέσουμε να περάσουμε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Είπαμε προσοχή καλά για να περάσουμε καλά φέτο και να μπορέσουμε του χρόνου να περάσουμε ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά σε όλους σας. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Λοιπόν, καλά επανερχόμαστε και ευχαριστώ βέβαια και τον Νίκο Παπανικολά για αυτή την παρένθεση που ανοίξαμε. Νομίζω όμορφες εικόνες, ωραίες εικόνες από την ενδοχώρα του Ηρακλείου. Πάρα πολύ ωραία. Ενδοχώρα. Ενδοχώρα του να Ηρακλείου. Πέφτει το βλέμμα, να φωτίζεται και η ενδοχώρα, όχι μόνο μεγάλες πόλεις. Εννοείται βεβαίως και νομίζω ότι αυτό είναι και το πολύ σημαντικό. Πού είχαμε μείνει?